Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Flash Sport. Μαζί σας έπειτα από αρκετό καιρό, καθώς κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μου επέτρεψαν να είμαι παρόν στο ραντεβού, στο αθλητικό μαγκαζίνο του NSTV. Ωστόσο, επέστρεψα για την προτελευταία εκπομπή της σεζόν. Σήμερα, Τρίτη 6 Ιουνίου, έχουμε πολλά να πούμε, καθώς βαίνουν πλέον προς την ολοκλήρωσή τους τόσο τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όσο και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ξεκίνησαν εξάλλου και οι τελικοί του πρωταθλήματος της Basket League, εκεί όπου ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται για το τρόπαιο του πρωταθλητή Ελλάδος 2022-2023. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής, η οποία αρχίζει όπως πάντα με την καθιερωμένη στήλη το «Σαν σήμερα», καθώς έχουν συμβεί αρκετά γεγονότα το «Σαν σήμερα 6 Ιουνίου». Ξεκινάμε από το 1978, εκεί όπου πεθαίνει σε ηλικία 68 ετών ο Άγγελος Μεσάρης, ο κορυφαίος του προπολεμικού ποδοσφαίρου, που αφού αγωνίστηκε με την ομάδα του Γουδί, μεταγράφηκε στον Παναθηναϊκό, αλλά σταμάτησε πρόωρα στα 21 του χρόνια, στις 23 Απριλίου του 1931. Είχε αγωνιστεί 4 φορές με την εθνική ομάδα, σημειώνοντας 2 γκολ και μάλιστα ήταν από εκείνους που έκαναν ντεμπούτο στον πρώτο αγώνα στην ιστορία της εθνικής ομάδας στις 7 Απριλίου του 1929 απέναντι στην δεύτερη ομάδα της Ιταλίας, και στην σύντομη τετραετή καριέρα του πέτυχε 53 γκολ σε 23 συνολικά αγώνες. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1987, η Στέφη Γκραφ, 9 μέρες πριν κλείσει τα 18, γίνεται η νεότερη παγκόσμια πρωταθλήτρια του Ρολάν Γκαρός, με την νίκη της στο τελικό επί της Μαρτίνα Ναυρατίλοβα με 6-4, 4-6 και 8-6. Το 2004 ο Ηλυσιακός κερδίζει με 3-1 τον Μπας Γιάννενα σε αγώνα μπαράζ και ανεβαίνει στη Β' Εθνική μετά από 32 χρόνια. Η ομάδα των Ηλυσίων, από την οποία παρέλασαν στο παρελθόν ο Νίκος Αργκάνης, ο Βασίλης Γιώκος και ο Ζαχαρίας Πιτιχούτης, οφείλει την ονομασία της σε παρανόηση από το όνομα της Βίλας Ηλύσια, κατοικία της Δούκισσας της Πλακεντίας που πέθανε στις 2 Μαΐου του 1854. Οι κάτοικοι όμως της περιοχής των Κουπονιών, όπως ονομαζόταν οι Αμπελόκηποι του Γουδί, οι Κεσαριανοί και το Παγκράτη θα θεωρήσουν ότι το όνομα προέρχεται από τον Ηλισσό ποταμό. Τέλος, το 2020 ξεκινούν τα play-off και τα play-out της Super League, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο 97 ημερών χωρίς ποδόσφαιρο, κάτι που αποτελεί ρεκόρ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Η διακοπή των 97 ημερών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού αποτελεί τη μεγαλύτερη σε διάρκεια διακοπή στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτά λοιπόν τα ολίγα γεγονότα συνέβησαν σαν σήμερα 6 Ιουνίου. Πάμε όμως εμείς στην ειδησογραφία που υπάρχει, ξεκινώντας πάντα από την Super League, εκεί όπου η ΑΕΚ μετά το πρωτάθλημα που πήρε την κυριολεκτικά την προτελευταία αγωνιστική, τότε που ο Παναθηναϊκός γκέλαρε στο στάδιο Καραϊσκάκη, πράγματα που είχαμε πει και στην τελευταία μας εκπομπή,
Κατέκτησε λοιπόν τον τίτλο και ήδη έχει ξεκινήσει το συνδυασμό της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μια νέα αγωνιστική περίοδος που θα τη βρει φυσικά διαφοροποιημένη σε κάποια πράγματα σε σχέση με αυτή που τελείωσε πριν από λίγο καιρό. Μια ΑΕΚ η οποία θέλει να φτιάξει ένα δυνατό κορμό για να πρωταγωνιστήσει εκτός της χώρας μας αλλά και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μετέχει ως γνωστόν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ενώ ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στον δεύτερο προκριματικό. Ήδη έχουν γίνει γνωστοί οι αντίπαλοι που θα παίξουν με τους πράσινους. Το πρώτο παιχνίδι θα είναι στις 27 Ιουλίου. Μέχρι τότε ο Παναθηναϊκός καλείται βέβαια να ξεκινήσει την προετοιμασία του και να γεμίσει και αυτός με τη σειρά του το ρόστερ του. Ένα ρόστερ το οποίο και αυτό θα είναι διαφοροποιημένο σε σχέση με την σεζόν που ολοκληρώθηκε, καθώς αρκετοί παίκτες αναζήτησαν αλλού στέγη και φυσικά αναμένεται να έρθουν και άλλοι παίκτες οι οποίοι θα τους αντικαταστήσουν. Ξεκινήσαμε να λέμε λοιπόν για την ΑΕΚ, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει τον προγραμματισμό. Η πρώτη μεταγραφική κίνηση έχει να κάνει με τον νεαρό Σταύρο Πύλιο, ένα παίκτη ο οποίος αγωνίζεται στην άμυνα και την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνιζόταν με τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννενα. Ένας νεαρός παίκτης ο οποίος είναι αρκετά εξελίξιμος και γι' αυτό το λόγο η ΑΕΚ επενδύει στον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, κάτι που θέλει και ο Ματίας Αλμέιδα. Ένας Ματίας Αλμέιδα από την άλλη που μπορεί να έχει υπογράψει ένα πολυετές συμβόλαιο με την Ένωση. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετοί σύλλογοι ανά τον κόσμο οι οποίοι θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους. Ήδη πληροφορίες από την Λατινική Αμερική θέλουν την ομάδα της Club America να ζητά από την ομάδα της χώρας μας, την ΑΕΚ, να παραχωρήσει τον Ματίας Αλμέιδα, παρέα βέβαια με τον Ορμπελίν Πινέδα, τον Μεξικανό Άσο. Βέβαια στην Ένωση ούτε θέλουν να ακούν για αυτές τις φήμες, καθώς όπως είπαμε έχει υπογράψει ένα πολυετές συμβόλαιο και μάλιστα όλοι είναι ικανοποιημένοι με την εικόνα του Αργεντινού τεχνικού, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα ηνία του δικεφάλου είχε ένα όραμα και αυτό ήταν η κατάκτηση των εγχώριων τίτλων, κάτι το οποίο και συνέβη καθώς η ομάδα της ΑΕΚ πλην του πρωταθλήματος κατέκτησε και το κύπελλο Ελλάδας απέναντι στον έτερο δικέφαλο του Βορρά με 2-0 στο Πανθεσσαλικό γήπεδο πριν από λίγες ημέρες και έτσι κατέκτησε το double, κάτι που την καθιστά πλέον ως την καλύτερη ομάδα της φετινής σεζόν. Ένας από τους παίκτες ο οποίος αναμένεται να παραχωρηθεί φέτος είναι ο Νόρντιρ Τάμραμπατ, καθώς όπως όλα δείχνουν και ο ίδιος σε δηλώσεις παραχώρησε σε μέσο της Ολλανδίας, σκέφτεται να επιστρέψει στην χώρα της Τουλίπας έτσι ώστε να συνεχίσει την καριέρα του. Μην ξεχνάμε ότι είναι και σε μια προχωρημένη ηλικία, η οποία είναι ικανή να του δώσει ακόμα 1-2 χρόνια συμβόλαιο μέχρι να κρεμάσει τα παπούτσια του. Μάλιστα μία από τις ομάδες η οποία ενδιαφέρεται στο να τον εντάξει στο δυναμικό της είναι η Χέρενφεν. Από την άλλη βέβαια υπάρχει και ένα ενδιαφέρον της ομάδας της ΑΕΚ για τον Άλεξ Αντάνα, έναν Βραζιλιάνο παίκτη, ο οποίος είναι 28 χρονών, αγωνίζεται στη θέση του κέντρου και μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Ατλέτικο Παραναένσε. Βέβαια αυτό που δυσκολεύει την περίπτωση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή έχει να κάνει με το χρονικό όριο του συμβολαίου του, καθώς έχει σε ισχύ συμβόλαιο με την βραζιλιάνικη ομάδα μέχρι τον Ιούλιο του 2026.
Από και πέρα οι άνθρωποι της διοίκησης της ΑΕΚ έχουν δώσει κάτι παραπάνω στον κόσμο και αυτό είναι τα δύο τρόπια, καθώς έχουν αρχίσει ήδη να ταξιδεύουν από σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Ο πρώτος σταθμός ήταν τα Τρίκαλα, γνώρισε την αποθέωση η ομάδα της ΑΕΚ για αυτόν τον λόγο. Να πούμε επίσης ότι την ερχόμενη Δευτέρα στις 12 του μήνα θα αρχίσει η διάθεση των καρτών διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήδη έχει επικρατήσει ένας παροξισμός από τους φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι θέλουν να δηλώσουν παρόν και τη νέα σεζόν στο σπίτι της ΑΕΚ, την ΟΠΑΠ Αρίνα. Μια ΟΠΑΠ Αρίνα η οποία και επίσημα έγινε γήπεδο 4 αστέρων από την UEFA, κάτι το οποίο φυσικά, όπως είχαμε πει και στο πρόσφατο παρελθόν, θα της δοθεί η δυνατότητα να φιλοξενήσει έναν ευρωπαϊκό τελικό και μάλιστα του Europa Conference League της νέας αγωνιστικής περίοδου, δηλαδή σεζόν 2023-2024. Από και πέρα να πούμε ότι υπάρχει ένα μπέρδεμα σε ό,τι αφορά την παρουσία ή όχι του Ορμπελίν Πινέδα, καθώς μην ξεχνάμε ότι η ομάδα η οποία τον παραχώρησε ως δανεικό είναι η Θέλτα, η οποία παρέμεινε στα μεγάλα σαλόνια της La Liga και έτσι θα θέσει νέους όρους στην υπόθεση του Μεξικανού ποδοσφαιριστή. Βέβαια από πλευρά ΣΑΕΚ υπάρχει η διάθεση να παραμείνει και γιατί όχι μάλιστα να τεθεί και ζήτημα αγοράς του Μεξικανού άσου με ένα ποσό το οποίο κυμαίνεται περίπου όπως υποστηρίζουν οι Ισπανοί στα 4,5 με 5 εκατομμύρια. Και από την ΑΕΚ να περάσουμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, τερμάτισε στην δεύτερη θέση, θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, εκεί που θα έχει ως γνωστόν αντιπάλους είτε την Βελγική Γκένκ, είτε την Ντνίπρο από την Ουκρανία. Βέβαια, εάν περάσει, στη συνέχεια δυσκολεύουν τα πράγματα καθώς μπαίνουν πιο ισχυρές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός πληρώνει το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δεν αγωνιζόταν στην Ευρώπη και έτσι ξεκινάει ουσιαστικά από την αρχή, μετέχοντας στο γκρουπ των αδυνάτων. Μην λησμονούμε ότι και πέρυσι αγωνίστηκε μόλις σε 2 αγώνες κόντρα στην Σλάβια Πράγας, εκεί όπου τέθηκε εκτός συνέχεια στις λεπτομέρειες, κάτι το οποίο θα λέγαμε ενοχλεί τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο οποίος θέλει να επιστρέψει δυναμικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και για να γίνει αυτό θα πρέπει να στελεχωθεί από παίκτες οι οποίοι είναι από το πάνω ράφι, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Ήδη κάποιες περιπτώσεις εξετάζονται από την πράσινη διοίκηση με τα ονόματα των Τσέχων Λίγκρ αλλά και του Δανού Κρίστενσεν να είναι στο προσκήνιο. Βέβαια υπάρχει και ένα ρεπορτάζ το οποίο λέει, χωρίς να επιβεβαίνονται βέβαια από την Πράσινη ΠΑΕ, ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Ισμαήλα Σωρό, από παίκτη ο οποίος επέστρεψε στην Celtic μετά το δανεισμό του στην Αρούκα, ομάδα της Πορτογαλίας. Βέβαια, τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει αν όντως υπάρχει ενδιαφέρον ή όχι για τον συγκεκριμένο παίκτη. Από εκεί και πέρα, στον Παναθηναϊκό ήδη κινούνται στο μεταγραφικό παζάρι για να εξετάσουν καλά τις περιπτώσεις που θα έρθουν. Η πρώτη κίνηση έχει να κάνει με τον Ζέκα Ροντρίγκες, έναν παίκτη ο οποίος τα τελευταία 6 χρόνια αγωνίστηκε στο δανέζικο πρωτάθλημα με τη φανέλα της Κομεχάγκης, μάλιστα πήρε και τίτλους με την ομάδα της Δανίας.
υπήρχε συγκίνηση στο αντίο του αρχηγού, καθώς ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον αγαπημένο του σύλλογο, όπως είπε μάλιστα μέσα στο βίντεο. Και εκτός του ΖΕΚΑ να πούμε ότι παρελθόν από την ομάδα του Τριφυλλίου αποτελούν η Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην γειτονική Τουρκία για την Trabzonspor, ομάδα η οποία έχει ήδη συντάξει στο Μανώλη Σιώπη αλλά και τον Τάσο Μπαγκασέτα. Ο Φαγκούτο Σάντσες θα παίξει στην Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ δεν θα ανανεωθεί η συνεργασία με τον Τιμοτέι Πούχατς, ο οποίος δεν απέδωσε αυτά που περίμεναν οι άνθρωποι του Τριφυλλίου και έτσι έληξε ο δανεισμός του από την ομάδα της Union Βερολίνου. Βέβαια να πούμε ότι στον Παναθηναϊκό υπάρχει μια αισιοδοξία όσον αφορά το εξαγωνιστικό κομμάτι και έχει να κάνει κυρίως με το θέμα του γηπέδου, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Αθηναίων και την κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο. Μάλιστα, σε δηλώσεις του τόσο ο Κώστας Μπακογιάννης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, όσο και η διοίκηση του Τριφυλλίου, είπαν ότι η ομάδα θα μπει στο νέο της σπίτι προς το τέλος του 2026. Σήμερα, μάλιστα, είχαμε και την παρουσίαση των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης με τους ανθρώπους του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, τον Τάκη Μαλακατέ αλλά και τον Δημήτρη Βρανόπουλο. Και αυτές οι εγκαταστάσεις θα είναι έτοιμες κοντά σχεδόν με την ολοκλήρωση του έργου του ποδοσφαιρικού γηπέδου. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από την Ρουμανία και συγκεκριμένα τη Θεάουα για τον Αχιλέα Πούγκουρα. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Σβόνι Μιρισάρλια έπειτα από μια, θα λέγαμε, καλή παρουσία του Κροάτη κεντρικού αμυντικού, ο οποίος πλέον ψάχνει τον νέο σταθμό της καριέρας του. Και από τον Παναθηναϊκό να περάσουμε στην ομάδα του Ολυμπιακού, ένας Ολυμπιακός ο οποίος και αυτός θα δει νέα πρόσωπα να φιγουράρουν στο ρόστερ του τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήδη απέκτησε νέο τεχνικό διευθυντή, τον Ισπανό Αντώνιο Κορδόν. Ένας Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος καλείται να ψάξει και το νέο προπονητή της ομάδας του Πειραιά. Ήδη τα ονόματα που ακούγονται έντονα είναι του Ιραόλα, του Μαρτίνεθ, του Μπορδαλάς και του Καγιέχα. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί από την ερυθρόλευκη διοίκηση ποιο θα είναι το όνομα που θα κληθεί να καθίσει στον πάγκο της ομάδας. Φήμες θέλουν και τον Ερνάν Κρέσπο να είναι πολύ κοντά, καθώς ολοκλήρωσε την παρουσία του στην Σαουδική Αραβία με την Al Ittihad. Από την άλλη, βέβαια, πολλοί ποδοσφαιριστές αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν. Ήδη ο Σαμασέκου είναι ο πρώτος ο οποίος αποχαιρέτησε, καθώς επιστρέφει στην ομάδα της Hoffenheim μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει με τον Μαντί Καμαρά, ο οποίος ολοκλήρωσε την παρουσία του στη Ρώμα και επιστρέφει στον Ολυμπιακό, μιας και η ομάδα της Ρώμης δεν ενεργοποίησε την όψιον αγοράς του συγκεκριμένου παίχτη. Από και πέρα η Βαλένθια, η Μπέτις και η Μαγιόρκα καλοβλέπουν τον Πεπ Μπιέλ, έναν παίχτη ο οποίος ήρθε και βοήθησε αρκετά τους ερυθρόλευκους στην φετινή σεζόν. Και μένει να δούμε εάν θα υπάρχει κάποια επαφή με τους συγκεκριμένους. Ο Μπακαμπού, που ήταν ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, φαίνεται ότι βρίσκεται κοντά στην Al Nassr από το Ντουμπάι, σύμφωνα με το Mercato Web.
Ενώ στο παρελθόν για τον Κογκολέζο Φόρο είχαν ενδιαφερθεί τόσο η Φιωρεντίνα όσο και η Αταλάντα. Ξεχάσαμε να αναφέρουμε στον Παναθηναϊκό ότι πλέον και αυτός θα έχει τεχνικό διευθυντή, τον Γιάννη Παπαδημητρίου, τον πρώην παίχτη της Εξάνθης και σε συνέχεια τεχνικό διευθυντή της ΑΕΚ την σεζόν που μας πέρασε. Και να συνεχίσουμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, καθώς ένας πρώην παίκτης του, ο Ομάρ Ελ Αμπδαλαουί, κέρδισε την προσφυγή στη FIFA κατά της Γαλατά Σαράι, της ομάδας στην οποία αγωνιζόταν, και θα λάβει αποζημίωση ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Τα εισιτήρια διαρκείας των Ερυθρολεύκων έχουν ξεκινήσει ήδη να διατίθονται στον κόσμο και ήδη πληροφορίες θέλουν να έχουν φύγει πάνω από 3.500 εισιτήρια για την νέα αγωνιστική περίοδο, κάτι το οποίο φυσικά τρίβουν με τα χέρια τους με ικανοποίηση οι διοικούντες της Ερυθρολεύκης ΠΑΕ, καθώς ξέρουν ότι ο κόσμος είναι πάντα ο 12ος παίκτης της ομάδας τους. Ολυμπιακό να περάσουμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, καθώς η απώλεια του κυπέλου από την ΑΕΚ με 2-0, όπως είπαμε, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, έφερε και κάποιες αποχωρήσεις από την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά, καθώς δεν θα αγωνιστούν τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Εμάρ Ελ Καντουρί, ένας παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε τα τελευταία 6 χρόνια στην ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Ωστόσο, όπως τόνισε και ο ίδιος σε δηλώσεις του, δεν κατάφερε ποτέ να βγάλει τον πραγματικό του εαυτό λόγω των πολλαπλών τραυματισμών. Εκτός όμως του Ομάρ Ελ Καντουρί, παρελθόν από την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά είναι και ο Νέλσον Ολιβέιρα, ο οποίος αν και προσπάθησε αρκετά την φετινή περίοδο, επιστρέφοντας από ένα σοβαρό τραυματισμό, δεν βοήθησε όσο ήθελε την ομάδα του Δικεφάλου να εκπληρώσει τους στόχους της και έτσι λοιπόν αποχωρεί. Από και πέρα και ο Κετζιόρα αποχωρεί, όπως και ο Κούρτιτς, παίκτες οι οποίοι ο Μεν Κούρτιτς μπορούσε να προσφέρει πολλά παραπάνω, αλλά ο τραυματισμός που είχε με Σούσιτς της περίοδου τον άφησε αρκετά πίσω και μάλιστα δεν κατάφερε να αγωνιστεί και στα play-off. Από την άλλη, ο Κετζιόρα επιστρέφει στην ομάδα που ήταν καθώς ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του. Να πούμε επιπλέον ότι και ο Μπίσεσβαρ είναι ένας παίκτης ο οποίος αποχαιρετά την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Ένας παίκτης ο οποίος έδινε πάντα το κάτι παραπάνω στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ήταν μία από τις γνώριμες φιγούρες που άρεσαν και στον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ένας Ρασβάν Λουτσέσκου ο οποίος μπορεί να είπε ότι θα παραμείνει στην ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά, ωστόσο πληροφορίες θέλουν μια ομάδα από την πατρίδα του, τη Ρουμανία και συγκεκριμένα την Κλουζ, να ενδιαφέρεται
για να τον έχει στις τάξεις της ως τεχνικό. Διαβάζουμε επίσης ότι στην Ολλανδία θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας από τις 3 μέχρι και τις 17 Ιουλίου και συγκεκριμένα στην πόλη Φένλο. Πάοκ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια πηγαίνει στην χώρα της Τουλίπας για να κάνει την προετοιμασία του. Και να πούμε επίσης ότι στην Ελλάδα βρίσκεται ένας πρώην παίχτης της ομάδας, ο Μίκαελ Κρεμέντσικ. Φήμες θέλουν ότι είναι κοντά στο να συζητήσει την επανένταξή του στην ομάδα. Παίχτης ο οποίος είχε χαρίσει και το τρόπαιο του κυπέλου πριν από 2 χρόνια κόντρα στον Ολυμπιακό. Έκτοτε βέβαια δοκίμασε την τύχη του σε άλλο πρωτάθλημα. Όπως επίσης επιστρέφει από τη γαλλική Τουλούζ και ο Χάρης Τσιγκάρας, ένας παίκτης ο οποίος πήγε περισσότερο για να πάρει παραστάσεις από ένα διαφορετικό πρωτάθλημα σε σχέση με τη χώρα μας, και ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και έτσι λοιπόν θα είναι και αυτό στην προετοιμασία εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στον Άρη είχαμε πει ότι η προπονητής και τη νέα αγωνιστική περίοδο θα είναι ο Τόλης Θερζής, καθώς πήρε το πράσινο φως από τη διοίκηση να είναι στην τεχνική ηγεσία, ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει αρκετά και μάλιστα είχε δείξει πτυχές του ταλέντου του όταν ανέλαβε πολλές φορές ως υπηρεσιακός σε πολλές περιπτώσεις. Από την άλλη, όσον αφορά τα μεταγραφικά, έχουμε να πούμε για τον Λουίς Πάλμα ότι ναι μεν υπάρχουν κάποιες προφορικές συζητήσεις με διάφορες ομάδες για να, για να μετακομίσει σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα. Ήδη είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή ότι η Σκοτσέζικη Rangers είναι η ομάδα που έχει κάνει την διεκπυρωτική επαφή με τον παίκτη από την Ονδούρα. Ωστόσο ο ίδιος δηλώνει ότι υπάρχουν πολλές φήμες, αλλά εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι θα πρέπει να συμμετάσχω κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας μου εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Φαμπιάνο από την άλλη εστίασε και αυτός στην ομάδα του Άρη και χωρίς να ξέρει, όπως υποστήριξε, τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον, καθώς ακούγονται και αυτόν φήμες ότι θα μετακομίσει σε άλλο πρωτάθλημα. Ένας Άρης ο οποίος βέβαια έχει να λέει ότι ανακοίνωσε την συνεργασία του με την Novibet, μια στοιχηματική εταιρεία, για τα επόμενα 3 χρόνια. Και μάλιστα την Παρασκευή που μας έρχεται, 9 του μήνα, θα γίνει και η παρουσίαση της νέας φανέλας των κιτρίνων. Ο Λούκας Ρούκπ ήταν ένας παίκτης που άρεσε πολύ στην ομάδα του Τόλου Τερζή αλλά και στην διοίκηση. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ενώ όπως μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ της ομάδας των Κιτρίνων, πολύ κοντά στην ανανέωση βρίσκονται τόσο ο τερματοφύλακας Μάριος Σιαμπάνης όσο και ο Λάζαρος Χριστοδηλόπουλος. Και στο ρεπορτάζ των υπόλοιπων ομάδων, με τον Όφη να προσπαθεί να βάλει στο πλάνο του τις μεταγραφές της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήδη ο πρώτος παίκτης ο οποίος δεν θα συνεχίσει τη νέα αγωνιστική σεζόν είναι ο Απόστολος Διαμάντης, ο οποίος αποχωρεί από την κριτική ομάδα ψάχνοντας τον νέο σταθμό στην καριέρα του. Ο Χρήστος Μανδάς αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στη σεζόν έπειτα από ψηφοφορία που έκανε η ομάδα της Κρήτης
στον λογαριασμό της στο Viber, συγκέντρωσε 82% στην προτίμηση των ψήφων. Παίκτης του Όφη είναι πλέον εδώ και λίγες ημέρες ο Αντριάν Ριέρα, ένας παίκτης τον οποίο μάθαμε από την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Παίκτης ο οποίος αρέσει και στον Βάλτας Νταμπράουσκας. Και πάμε στον Αστέρα Τρίπολης, εκεί όπου είχαμε την επιστροφή στην τεχνική ηγεσία του Μίλαν Ράσταβατς, με τους αρκάδες να είναι έτοιμοι για να ξεκινήσουν το πλάνο της νέας αγωνιστικής περίοδου. Να πούμε επίσης ότι στη Super League 2 έχει γίνει γνωστή η μία ομάδα η οποία θα ανέβει από τις δύο. Αυτή είναι η ομάδα του Πανσεραϊκού. Δύο αγωνιστικές ακόμα απομένουν μέχρι το τέλος της περίοδου. Από μένα μάθουμε και τη δεύτερη, με την ομάδα της Κηφισίας να έχει το προβάδισμα έναντι της Καλυθέας. Η Καλυθέα η οποία γνώρισε την ήττα από την Ηλιούπολη με 1-0. Την ίδια ώρα που η ομάδα των Βορείων Προαστίων επικρατούσε εκτός έδρας με 5-1 επί της Επισκοπής. Να πούμε επίσης ότι στο πρωτάθλημα της Super League θα ξεκινήσει πλέον η νέα σεζόν προς τα μέσα Αυγούστου, συγκεκριμένα 19 με 21 Αυγούστου θα είναι η νέα σέντρα. Τις επόμενες μέρες θα μάθουμε και πότε θα γίνει ακριβώς η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα το οποίο από το μισό σχεδόν που πέρασε έχει τον τίτλο Στοίχημαν Super League. Και πάμε να δούμε κάποιες ακόμα ειδήσεις που προέρχονται από τον ελληνικό χώρο, με την ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα πλέον να κινείται με νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς μετά τον χαμό του Γιώργου Χρυστοβασίλη. Η ομάδα η οποία πέρασε πλέον στα χέρια των γιών του. Και μάλιστα ανακοινώθηκε και η επιστροφή του Δημήτρη Νιαρχάκου ως διευθυντή ποδοσφαιρικού τμήματος της ομάδας. Επιστρέψαμε και πάλι για το δεύτερο μέρος εκπομπής και λέγαμε ότι στην αρχή
της εκπομπής ότι τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη ολοκληρώθηκαν. Ήδη στην Αγγλία πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Manchester City, η οποία μάλιστα κατέκτησε και το double, επικρατώντας στον τελικό του Σαββάτου που έγινε με αντίπαλο τη συμπολίτσα Manchester United με 2-1. Και τώρα μπροστά της έχει το treble, καθώς το Σάββατο 11 του μήνα θα παίξει στην Κωνσταντινούπολη στον τελικό του Champions League, εκεί όπου αντιπαλός της θα είναι η Ιταλική Ίντερ. Να πάμε στο γαλλικό πρωτάθλημα, το οποίο ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο με την τελευταία αγωνιστική. Η Paris Saint-Germain, η οποία κατέκτησε τον τίτλο. Ωστόσο, αυτό το φινάλε ήταν, θα λέγαμε, κάπως πικρό, γνωρίζοντας την ήττα με 3-2 από την Clermont, σε ένα παιχνίδι το οποίο αποδοκιμάστηκε ο Lionel Messi λόγω των τελευταίων φημών που τον θέλουν να αποχωρεί από τον γαλλικό σύλλογο. Μάλιστα, επόμενος σταθμός στην καριέρα του θα είναι ή το Ντουμπάι, με μια ομάδα η οποία του προσφέρει το εξωφρονικό ποσό των 600 εκατομμυρίων για τα επόμενα 2 χρόνια, ή θα επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα, με τους Καταλανούς ήδη να κάνουν κινήσεις προς την Λα Λίγκα προκειμένου να διάσουν χώρο στο ρόστερ τους και να του επιτραπεί να παίξει ξανά με την ομάδα την οποία ουσιαστικά ανδρώθηκε. Πάμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής στο γαλλικό πρωτάθλημα, 38η. Είχαμε λοιπόν Αζαξιό Μαρσέιγ 1-0, Οσέρ Λανς 1-3, Μονακό Τουλούζ 1-2, Λοριάν Στρασμπούρ 2-1, Ναντανζέ 1-0, Νις Λιόν 3-1, Μπρέστ Ρεν 1-2, Ρέμς Μορπελιέ 1-3 και Τρουά Λίλ 1-1. Είπαμε για το μάτς της Παρίσι Ζερμέν και την ήττα από την Κλερμόν με 2-3. Τελική βαθμολογία βρήκε την Παρίσι Ζερμέν 85 βαθμούς πρωταλήτρια για άλλη μία σεζόν. Ένα βαθμό πίσω τερμάτισε η Λανς με 84, στους 73 ήταν η Μαρσέιγ, 68 για τη Ρεν, 67 για τη Λίλ, 65 για τη Μονακό. Η Λιόν είχε 62, 59 η Κλερμόν, 58 η Νις, 55 η Λοριάν. Η Ρέμς τερμάτισε με 51 βαθμούς, στους 50 η Μονπελιέ, στους 48 η Τουλούζ, 44 για την Μπρέστ, 40 για τη Στρασμπούρ, 36 για την Αντ. Και στις τελευταίες θέσεις είχαμε την Οσέρ με 35 βαθμούς, Αζαξιό με 26, Τρουά 24 και Ανζέ με 18. Στην Bundesliga φαίνεται ότι ζήσανε ένα θρίλερ, καθώς σε ισοβαθμία η Dortmund φαινόταν ως η βέβαιη πρωταλήτρια. Ωστόσο, η ισοπαλία που παραχώρησε στην έδρα της απέναντι στη Mainz, την ίδια ώρα που η Κολονία γνώριζε την ήττα με 2-1 από την Bayern, έστεψαν πρωταλήτες τους Βαβαρούς με 1 βαθμό διαφορά. Έτσι λοιπόν, ο τίτλος παραμένει στο Μόναχο για την ομάδα της Bayern. Και από τη Γερμανία να περάσουμε στην Ιταλία, όπου είχαμε και εκεί την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, 38η αγωνιστική. Σασουόλο Φιωρεντίνα 1-3, Τωρίνο Ίντερ 0-1, Κρεμονέζε Σαλερνιτάνα 2-0, Έμπολι Λάτσιο 0-2, Νάπολι Σαμπτόρια 2-0, με τους Παρτενοπαίοι να κάνουν και τη στέψη πλέον στο γήπεδό τους, αφού κατήξαν το πρωτάθλημα έπειτα από πολλά χρόνια, συγκεντρώνοντας 90 βαθμούς, 16 περισσότερους από τη δεύτερη Λάτσιο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε Αταλάντα Μόντσα 5-2, Ρώμα Σπέτσια 2-1, Λέτσε Μπολόνια 2-3, Μίλαν Βερόνα 3-1, Ουντινέζε Γιουβέντους 0-1. Είπαμε για την Νάπολη που στέφθηκε πρωταλήτρια με 90 βαθμούς και τη Λάτσιο που ήταν δεύτερη με 74. Η Ίντερ, η οποία θα αναμετρηθεί το Σάββατο, όπως είπαμε, στον τελικό του Champions League απέναντι στη Manchester City, κατέκτησε την τρίτη θέση με 72 βαθμούς.
Η Μίλαν ήταν στην τέταρτη θέση με 70. Μια Μίλαν η οποία αποχαιρέτησε τόσο τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος στα 42 του χρόνια αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να κρεμάσει τα παπούτσια του, έπειτα από μια πολύ μεγάλη καριέρα, όχι μόνο στη Μίλαν αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές ομάδες. Αποχαιρέτησε βέβαια και τον Πάολο Μαλντίνι, τον πρώην άσο της αλλά και τεχνικό διευθυντή, καθώς δεν τα βρήκε με τη διοίκηση όσον αφορά το μπάτζετ της νέας σεζόν και του σχεδιασμού που είχε κάνει. Μάλιστα φήμες θέλουν κάποια μέλη της διοίκησης να στρέφονται επιθετικά εναντίον του, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι ξόδεψε 150 εκατομμύρια την περσινή σεζόν για να φέρει στο Σαν Σίρο παίκτη ο οποίος δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Να πούμε επίσης ότι η Αταλάντα τερμάτισε στους 64 βαθμούς, 63 ήταν η Ρώμα, μια Ρώμα η οποία γνώρισε την ήττα στον τελικό του Europa League την προηγούμενη Τετάρτη απέναντι στην Σεβίλη, με τους Ανδαλουσιανούς να σηκώνουν το 7ο τρόπαιο στην ιστορία τους σε ισάριθμους τελικούς. Ο Ζωζέ Μουρίνιο απ' την άλλη γνώρισε την πρώτη ήττα σε τελικούς, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας τα ευρωπαϊκά Super Cup που έχει μετάσχει με την ομάδα της Chelsea αλλά και της Porto. Μια διαδικασία η οποία βέβαια μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας πήγε στην παράταση, όπου παρέμεινε εκεί το 1-1, και στα πέναλτι η ομάδα της Σεβίλης ήταν πιο εύστοχη, νίξε με 4-1 τη Ρώμα και έτσι λοιπόν κατέκτησε το τρόπαιο. Κάτω από τη Ρώμα ήταν η Γιουβέντους, η οποία τερμάτισε στους 62 βαθμούς, με μια χρονιά η οποία θα θέλει να ξεχαστεί σχετικά γρήγορα με τα οικονομικά θέματα που είχε καθόλου τη διάρκεια της σεζόν, με κάποια πράγματα και αφαιρέσεις βαθμών που είχαμε και συζητούσαμε μάλιστα με τον Γιάννη Γιαννούλα, τον θα λέγαμε καθήλυν αρμόδιο του Ιταλικού Πρωταθλήματος για την εφημερίδα matchmoney.com αλλά και το site. Από και πέρα είχαμε τη Φιωρεντίνα να είναι στους 56 βαθμούς, την Πολόνια στους 54, 53 για την Τωρίνο, Μόντσα 52, 46 για την Ουντινέζε, 45 για την Σασουόλο, Έμπολη στους 43, 42 για την Σαλερνιτάνα, Λέτσε 36, 31 για Σπέτσια και Βερόνα, και δύο τελευταίες θέσεις, Κρεμονέζε με 27 και Σαμπτόρια με 19. Να πούμε εδώ ότι Σπέτσια και Βερόνα θα παίξουν αγώνα μπαράς για να μάθουμε ποια ομάδα θα παραμείνει εκ των δύο. Η Φιωρεντίνα, η οποία όπως είπαμε τερμάτισε στην 8η θέση, κέρδισε τη συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά σαλόνια της νέας αγωνιστικής περίοδου, καθώς ήταν φιναλίστ του κυπέλου απέναντι στην Ίντερ. Μια Φιωρεντίνα η οποία αύριο θα αγωνιστεί απέναντι στην West Ham για το τρόπαιο του Europa Conference League, μια διοργάνωση η οποία μπήκε από πέρυσι στην ζωή μας. Και μάλιστα θα είναι ο πρώτος τελικός που θα παίξει έπειτα από το 1990, τότε που μετέχοντας στο κύπελο UEFA τέθηκε αντιμέτωπη με την Juventus, χάνοντας εκείνους τους διπλούς τελικούς, με τον Roberto Baggio τότε να είναι το κυρίαρχο πρόσωπο σε εκείνες τις αναμετρήσεις. Από τότε βέβαια περάσανε 33 χρόνια για να βρεθεί σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Από την άλλη βέβαια και η West Ham, η αυριανή της αντίπαλος, είναι μια ομάδα η οποία τελευταία φορά απογωνίστηκε σε τελικό κάποιας διοργάνωσης, είτε αυτή αφορά την Αγγλία είτε ακόμα και ευρωπαϊκού θεσμού, ήταν το 1980, τελευταία φορά που κέρδισε το κύπελο Αγγλίας, ενώ μοναδικός της τίτλος επί ευρωπαϊκού εδάφους είναι το μακρινό 1965, τότε που είχε επικρατήσει με 2-1 της Μόναχο 1860 και είχε κατακτήσει το κύπελο κυπελούχων. Αύριο είναι αυτός ο τελικός στην Πράγα στις 10 η ώρα. Στην Κωνσταντινούπολη είναι το ερχόμενο Σάββατο ο τελικός του Champions League. Και θα κλείσουμε την αναφορά μας
στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Είπαμε για τα πρωταθλήματα που ολοκληρώθηκαν, είπαμε για τους τελικούς. Να πούμε ότι ο Ασένσιο φαίνεται ότι οδεύει προς την, σε άλλο πρωτάθλημα, καθώς αποχωρεί από την ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Το δικό του αντίο είπε και ο Καρίμ Μπενζεμά, έπειτα από 14 χρόνια στην ομάδα των Μαδριλένων. Ήταν και ο πρώτος σκόρερ της Βασίλισσας. Μάλιστα, επόμενο σταθμό στην καριέρα του θα είναι ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία του προσφέρει το ποσό των 200 εκατομμυρίων τη σεζόν. Πάμε να δούμε όμως και κάποιες άλλες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις ευρωπαϊκές ομάδες. Ήδη ο νέος προπονητής της Gladbach είναι ο Ζεράδο Σεοάνε, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιο έως το 2026. Ο Μπελαμπαϊνί είναι ο παίκτης ο οποίος είναι ο πρώτος που περνάει τις πύλες του Signal Iduna Park για λογαριασμό της Dortmund, έπειτα από μία τετραετή θητεία στην Gladbach. Υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι και το 2027. Ο Άγγελ Ντι Μαρία φαίνεται ότι αποχωρεί από την Juventus, δηλώνοντας μάλιστα ότι έδωσα τα πάντα, φεύγω με την πικρή γεύση, ότι δεν τα κατάφερα, είπε ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την Αργεντινή στα γήπεδα του Κατάρ. Όσον αφορά τώρα τον τελικό του κυπέλου, του Champions League, συγγνώμη, ήδη τόσο η Manchester City όσο και η ομάδα της Inter καταστρώνουν τα πλάνα τους για να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμες στο ραντεβού που έχουν το βράδυ του Σαββάτου στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχουν πληροφορίες όσον αφορά τον Αλέξη Σάντσες, το οποίο το συμβόλαιο με την Μαρσέη ολοκληρώνεται στο τέλος του καλοκαιριού, να έχει δεχτεί σούπερ πρόταση από την ΑΛΦΑΤΕΧ, ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο πρώην προπονητής της Μπάγερ Μονάχου, από την ομάδα της Paris Saint-Germain, καθώς ολοκληρώνεται και η θητεία του Γκολτιέ με την ομάδα του Παρισιού. Σε φιλική αναμέτρηση που έγινε νωρίτερα, η Βίσελ Κόμπε, ομάδα στην οποία αγωνίστηκε τα τελευταία χρόνια στην Ιαπωνία ο Αντρές Ινιέστα, έπαιξε κόντρα στην Μπαρτσελόνα, την πρωταθλήτρια της φετινής Λα Λίγκα και πρώην ομάδα του Ισπανού Άσου. Οι Καταλανοί, οι οποίοι κέρδισαν με 2-0, με τον Πάμπλο Τόρε να μοιράζει και τις ασίστ για τα 2 γκολ που πέτυχαν οι Καταλανοί. Να πούμε κάτι άλλο από την Ευρώπη. Έχουμε τον ποδοσφαιριστή της Chelsea, τον Θέσσαρ Αθπιλικουέτα, τον Βάσκο, ο οποίος φαίνεται ότι εκτός από τον πρωταθλητισμό που κάνει τα τελευταία χρόνια με τη φανέλα της Chelsea, πρωταθλητής μπορεί να θεωρηθεί και στην κοινωνική του ζωή, καθώς είναι απόφυτος του Harvard, παίρνοντας πλέον και το πτυχίο του. Ενώ όσον αφορά τον Άγγελο Ποστέκογλου, μετά την κατάκτηση του κυπέλου Σκωτίας με τη Celtic απέναντι στην Ιβερνές, κατακτώντας μάλιστα τον Ντάμπλ στην Σκωτία με 3-1 επί της ομάδας που αγωνίζεται στην Championship, αποχαιρέτησε τους καθολικούς και επόμενος σταθμός στην καριέρα του θα είναι η Tottenham, η οποία μάλιστα τον ανακοίνωσε για τα επόμενα 4 χρόνια. Και από το ποδόσφαιρο να περάσουμε στο μπάσκετ, εκεί όπου πλέον τα βλέμματα όλων στρέφονται στους τελικούς της Basket League, εκεί όπου Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παίζουν για 20η φορά στην ιστορία τους.
σε τελικούς, με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα της έδρας και να έχει επικρατήσει ήδη στο πρώτο τελικό που έγινε την Κυριακή με 73-70. Σε ένα παιχνίδι βέβαια το οποίο ο Παναθηναϊκός είχε πολλά παράπονα από την διαιτησία της κυρίας Βάσος Τσαρούχα, η οποία φαίνεται ότι ήταν η αρνητική πρωταγωνίστρια του ντέρμπι. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έχει την ευκαιρία να ισοφαρίζει τη σειρά, υποδεχόμενος τον Ολυμπιακό την Πέμπτη στις 9 και 4 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, σε μια σειρά τελικών η οποία κρίνεται στις 3 νίκες. Ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, έχει το πλεονέκτημα της έδρας και θέλει να κλείσει με άλλο ένα τρόπαιο την σεζόν μετά την απώλεια της Ευρωλίγκας, μια διοργάνωση η οποία ήταν, θα λέγαμε, ένας από τους στόχους της ερυθρόλευκης διοίκησης. Ωστόσο, εκείνο το σουτ του Σέρχιο Γιούλ προς το τέλος του παιχνιδιού, στα 3 δευτερόλεπτα που απέμεναν, χάρισαν την νίκη με 79-78 στο Final Four που διεξήχθη στο Κάουνας. Και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά φτάνει κοντά στην πηγή, αλλά δεν τα καταφέρνει. Πέρυσι ήταν στα ημιτελικά που βγήκε εκτός από το σουτ του Βασίλη Μίτσης με την εκνοή του παιχνιδιού τότε απέναντι στην Ανατολού Εφές, η οποία αργότερα έγινε και back-to-back πρωταλήτρια Ευρώπης. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος βέβαια έχει το μυαλό του κυρίως στη νέα αγωνιστική περίοδο που θα τον βρει με αρκετές αλλαγές στη σύνδεσή του. Είπαμε τις προάλλες ότι πλέον όλοι κινούνται γύρω από το πρόσωπο του Εργκίν Αταμάν, του Τούρκου προπονητή της Ανατολού Εφές. Ένας Αταμάν ο οποίος ήδη έχει ένα πλάνο που έχει δώσει στην διοίκηση του Παναθηναϊκού για τους παίκτες τους οποίους θέλει να εντάξει το δυναμικό της ομάδας για τη νέα περίοδο. Να πούμε ότι όσον αφορά τους τελικούς, ότι ο Ολυμπιακός, ναι μεν πήρε την νίκη έχοντας για καλύτερο παίκτη το Σάσα Βεζένκοφ, απ' την άλλη βέβαια θα λέγαμε ότι προβλημάτισε και με την αποδοσή του, καθώς πολλές φορές είχε αποκτήσει διψήφια διαφορά πόντων απέναντι στους πράσινους, μια διαφορά που έφτασε μάλιστα κάποια στιγμή και τους 16 πόντους, ωστόσο ο Παναθηναϊκός βρήκε τις λύσεις, κατάφερε να μειώσει και θα μπορούσε να είχε φύγει και με την νίκη, αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός στα τελευταία λεπτά, όταν και πέρασε μπροστά κάποια στιγμή στο τελευταίο δίλεπτο με 65-66, ωστόσο κάποια φάουλ που έγιναν δεν επέτρεψαν στην ομάδα του Χρήστου Σερέλη να φύγει με την νίκη. Και έτσι λοιπόν η σειρά συνεχίζεται την Πέμπτη για να δούμε αν θα γίνει το 2-0 και θα αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα ο Ολυμπιακός για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ή θα υπάρξει παράταση στην αγωνία. Όσον αφορά τώρα τους μικρούς τελικούς, να πούμε ότι το Περιστέρι, έχοντας για ηγέτη τον Μύρο Μπίλαν, επικράτησε με 71-65 του ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, η οποία κρίνεται και αυτή στις 3 νίκες. Ένα Περιστέρι το οποίο στα ημιτελικά δυσκόλεψε αρκετά τον Παναθηναϊκό, φτάνοντας στα 5 παιχνίδια. Ωστόσο, αξίζει το χειροκρότημα η ομάδα των δυτικών προαστίων για την προσπάθεια που έκανε. Στην ΑΕΚ κοιτάνε πώς θα καλυφθούν και τα επόμενα μπαν τα οποία έχουν δημιουργήσει ένα πονοκέφαλο στη διοίκηση του Μάκη Αγγελόπουλου. Ήδη ο αριθμός έχει αυξηθεί στα 15. Μία ΑΕΚ η οποία θέλει να αλλάξει και προπονητή με τα ονόματα να παρελάβουν καθημερινά και ένα από αυτά να είναι του Ισπανού Χουάν Πλάθα, ενός προπονητή ο οποίος είναι αρκετά έμπειρος και με αρκετές περγαμηνές στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Άλλες ειδήσεις που έρχονται από τον εξωτερικό χώρο στο μπάσκετ έχουν να κάνουν με την Ένωση των Ευρωπαίων Παιχτών, η οποία ανέδειξε ως κορυφαίο clutch player τον Σέρχιο Γιούλ για το σουτ του τελικού απέναντι στον Ολυμπιακό. Μια σημαντική διάκριση αυτή για τον Σέρχιο Γιούλ. Από την άλλη έχουμε την παρέτηση
του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωλίγκα, του Γκλίκμαν, ο οποίος κάθισε στη θέση αυτή μόλις για ένα χρόνο μετά την ανάληψη του προεδρικού θόκου από τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Ο Ανδρέας Πιστιόλης έληξε τη συνεργασία του με την Γαλατασαράι, παρότι το συμβόλαιό του ήταν μέχρι και το 2025. Πλήρωσε το μάρμαρο για την κακή πορεία της Τσιμπομ, η οποία βγήκε 12η στο τουρκικό πρωτάθλημα, ενώ έχασε την ευκαιρία να κάνει μια καλή πορεία στο Basketball Champions League. Έφτασε μέχρι και τη φάση των 16, αλλά αποκλείστηκε από τη συνέχεια σε ένα όμιλο που ήταν μαζί με την γαλλική Λιμόζ, την ΑΕΚ, αλλά και τη Μάλαγα. Να πούμε επίσης ότι ο Μιλουτίνοφ είναι στη χώρα μας και φαίνεται να έχει επαφές με τον Ολυμπιακό για να επιστρέψει μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας. Η Ούνιξ Καζάν είναι πρωταλήτρια Ρωσίας, σπάζοντας έτσι την παράδοση που ήθελε την ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας να κατακτά το τρόπαιο τα τελευταία χρόνια. Προφορική συμφωνία υπάρχει μεταξύ του Όμηρου Νετσίπογλου, πρώην παίκτη του Άρη, με την ομάδα της ΑΕΚ, για να είναι τη νέα αγωνιστική περίοδο στην, με νέα ομάδα ο νεαρός Άσος. Και να πούμε ότι στο NBA έχουν ξεκινήσει τελική Denver Nuggets εναντίον των Miami Heat. Miami Heat οι οποίοι απέκλεισαν στους ημιτελικούς δύσκολα με 4 νίκες έναντι 3 τους Celtics. Απ' την άλλη βέβαια πιο εύκολο έργο είχαν οι Denver Nuggets οι οποίοι σκούπισαν τους Los Angeles Lakers με 4-0. Η σειρά η οποία ξεκίνησε και βρίσκεται στο 1-1 με τον Νίκολα Γιόκιτς, τον Σέρβο Σέντερ, να είναι το πρόσωπο και των δύο τελικών με πολύ καλές εμφανίσεις και φυσικά με τα triple-double που έχει κάνει και στα δύο παιχνίδια. Είναι ο παίκτης που μέχρι στιγμής κλέβει την παράσταση. Βέβαια, ακόμα έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα του NBA, καθώς όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 7 παιχνίδια. Μένει βέβαια να το δούμε η διεισόμαση, το ποια από τις δύο ομάδες θα κατακτήσει τον φετινό τίτλο. Πάμε και σε κάποιες άλλες ειδήσεις από τα λεγόμενα μικρά σπορ και ξεκινάμε από το πόλο, εκεί όπου η Βουλιαγμένη ήταν η ομάδα η οποία ξεχώρισε στο Final Eight, το οποίο έγινε στο Βελιγράδι για το Champions League, κατέκτησε την τέταρτη θέση, χάνοντας στον μικρό τελικό από την Μπάτσερ Ερνέτα με 14-13. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός επικράτησε στο τελευταίο παιχνίδι για τις θέσεις 5-6 με 9-4 της Φέρεντς Βάρος και κατέλαβε την πέμπτη θέση, αν και στόχος της ομάδας ήταν να πάει μέχρι και τον τελικό. Από την άλλη, η πρωταλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε για 11η φορά στην ιστορία της η Ιταλική Pro Recco, η οποία νίκησε στον τελικό την ομάδα της Novi Beograd με 14-11 και παράλληλα ισοφάρισε ένα ρεκόρ της Mladost, η οποία κρατούσε 43 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τώρα τα μεταγραφικά, έχουμε τον Κώστα Κάκαρη να αγωνίζεται πλέον από τη νέα περίοδο στην πρωταλήτρια Ευρώπη σε Pro Recco και συνεχίζει την παράδοση που θέλει τους Έλληνες αθλητές να πηγαίνουν στο εξωτερικό και μάλιστα στην Ιταλία. Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε μετά από 12 χρόνια τον Κώστα Μουρίκη, ο οποίος πλέον θα αγωνίζεται με τα και ανέρυθρα και το σκουφάκι του Πανιωνίου, ο οποίος Πανιώνιος ανακοίνωσε και τον Αχιλλέα Γραμματικό. Στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς αγωνίζεται στο Ρολάν Γκαρός και είναι στην προημιτελική φάση, εκεί όπου πρόκειται να αγωνιστεί με τον Κάρλος Αλκαράθ, τον παίκτη το οποίο είχε χάσει στο τουρνουά της Μαδρίτης. Στο Στίβο είχαμε το πρώτο Παϊρίους Street event με τον Μίλτο Τεντόγλου
να έχει άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά και να κατακτά την πρώτη θέση, να κερδίσει το χειροκρότημα και φυσικά να είναι μια καλή ακόμα εικόνα του Έλληνα αθλητική εν ώψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Βουδαπέστης, το οποίο θα γίνει τον επόμενο μήνα. Να δούμε και κάποια τελευταία είδηση επί του πιεστηρίου, πρωτού σας αποχαιρετήσω για απόψε. Έχουμε λοιπόν μια είδηση που έρχεται από το τένις και έχει να κάνει με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος προκρίθηκε στα ημιτελικά και περιμένει, όπως είπαμε, το ζευγάρι που θα προκύψει από την αναμέτρηση του Στέφανου Τσίτσιπα με τον Ισπανό Αλκαράθ. Και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θυμίζω ότι αύριο στις 10 η ώρα υπάρχει ο τελικός του Europa Conference League ανάμεσα στη Φιωρεντίνα και του West Ham. Το Σάββατο στις 10 η ώρα θα γίνει ο τελικός του Champions League στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στην Manchester City και την Inter. Μάλιστα το πρώτο παιχνίδι θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της COSMOTE, ενώ τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα έχει διπλή μετάδοση τόσο από την COSMOTE όσο και από το Mega το Σάββατο το βράδυ. Κάπου εδώ έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ώρα. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο εβδομάδας και καλό βράδυ. Επειδή και είναι